Γιώργος Κοντέλης και θα σας... αυτό είναι το μότο που είχαμε, όταν θέλεις κάτι, όλο το σύμπαν συνομωτεί για να τα καταφέρεις, διότι πραγματικά οι δυσκολίες που είχαμε για να πετύχουμε όλα όσα πετύχαμε ήταν πάρα πολλές, αλλά τελικά κατά κάποιο μυστηριώδη τρόπο καταφέραμε και τα ξεπεράσαμε. Εγώ θα σας παρουσιάσω τις εκπαιδευτικές δράσεις, τις βραβευμένες, κάποιες από τις εκπαιδευτικές δράσεις που ήμουν υπεύθυνος γι' αυτός, εκπαιδευτικός στο τρίτο λύκειο Μυτιλίνης. Θα σας τις βάλω λίγο. Αυτές είναι κάποιες από τις δράσεις, βλέπετε τις αφίσες τους. Αυτές θα σας παρουσιάσω. Θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα, το ότι βρίσκομαι μπροστά σας. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν είναι τιμή μόνο για μένα. Θεωρώ ότι κάθε εκπαιδευτικός, το έργο του είναι αυτό το πράγμα, άσχετα αν είναι προβεβλημένο από τα μέσα ή όχι. Εγώ ίσως να ήμουν στην κατάλληλη στιγμή ο κατάλληλος άνθρωπος, ίσως να ήμουν πιο τυχερός, ίσως να ήμουν λίγο πιο επίμονος, αλλά έχω δει άπειρους εκπαιδευτικούς με το απλό τους έργο, αν μπορεί να θεωρηθεί απλό το έργο του εκπαιδευτικού, με το οποίο είναι πρότυπα για μαθητές, εμπνέουν μαθητές για να κάνουν κάτι όσο γίνεται καλύτερο. Επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτή την ομιλία σαν φόρο τιμής στο πρότυπό μου, τον άνθρωπο που με ενέπνευσε να γίνω εκπαιδευτικός και να τα κάνω όλα αυτά, στον πατέρα μου, ο οποίος δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας, θα ήθελα πολύ να είναι εδώ, αλλά τον έχω χάσει εδώ και κάποιους μήνες, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος απολάμβανε πιο πολύ από όλους αυτά όλα. Οπότε, ίσως είναι κάτι τελευταίο. Αυτό δεν είναι δικό μου. Εντάξει, το δικό μου είναι... Ναι, απλά το είχα βάλει λίγο διαφορετικό, συγγνώμη, το κατάλαβα. Αυτό. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπετε, δεν φιλοδοξώ, ας πούμε, να σας εμπνεύσω και να δώσω το καλό παράδειγμα σε όλα όσα έχετε κάνει. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι η ομιλία μου θα είναι τόσο motivating, όπως λένε οι διοργανωτές. Σίγουρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το τελευταίο μέρος. Δηλαδή, ότι είχαμε άπειρα προβλήματα, τα οποία έπρεπε να ξεπεράσουμε για όλες τις δραστηριότητες που είχαμε να κάνουμε, αλλά βρήκαμε τους τρόπους με τη βοήθεια των μαθητών να τα ξεπεράσουμε και τελικά να τα μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Το κυριότερο μειονέκτημα, δεν θέλω να μείνω πολύ σε αυτό εδώ, γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι πολύ με αρνητικά πράγματα, είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που όπως ξέρουμε, είναι ένα σύστημα που το βασικό του χαρακτηριστικό είναι να αφαιρεί την πρωτοβουλία από τους μαθητές. Έλεγε πώς θα το κάνει, ήθελε να κάνει μια ιστορία, τέλος πάντων. Λοιπόν, και το πρόβλημα μου είναι ότι όταν με πλησίασε η ομάδα του TEDx, ζήτησε να εξηγήσω σε εσάς πώς, τι κίνητρα δίνω στους μαθητές ώστε να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργήσαν και να πάρουν όλα αυτά τα βραβεία και να κάνουν αυτά τα σπουδαία πράγματα που έκαναν. Και βρέθηκα σε μια τρομακτική αμηχανία, διότι πραγματικά εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν νιώθω ότι έδωσα κάποιο κίνητρο στους μαθητές. Ίσως το μόνο κίνητρο που τους έδωσα ήταν ότι θα έμπαιναν στην τάξη, φυσικά εκτός ορολογίου προγράμματος, και θα λειτουργούσαν εντελώς ελεύθερα. Ο καθένας θα έκανε αυτό που ήθελε, όπως το ήθελε και όπου πηγαίναμε. Έτσι λοιπόν, οι κανόνες που τους θέτω, οι κανόνες δεν τέθηκαν κατευθείαν. Σιγά σιγά τους μάθαμε και καταλήξαμε σε αυτό το πράγμα, ότι όλα αυτά τα project τα οποία κάναμε ήταν τα δικά τους project. Δηλαδή, αν θα πετύχαιναν ή αν δεν θα πετύχαιναν, ήταν καθαρά δική τους υπόθεση να το δουλέψουν και να το φτάσουν στο μέγιστο που μπορούσαν. Ο δεύτερος κανόνας που του έθεσα είναι ότι δεν δεχόμουν καμία δικαιολογία του είδους ότι τα άλλα σχολεία είναι πιο εξελιγμένα. Μιλάμε για σχολεία φυσικά του εξωτερικού. Σχολεία που είχαν διασυνδέσεις πιθανόν με πανεπιστήμια, που ήταν σε κάποια ειδικά προγράμματα ή κάποια ειδικά διαστημικά σχολεία και κάτι τέτοια ειδικού τύπου σχολεία. Εφόσον πηγαίναμε σε κάποιο διεθνή διαγωνισμό, έπρεπε να πάμε για την πρώτη θέση. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να γυρίσουμε στη Μυτιλίνη. Δυστυχώς πρέπει να το μάθουμε αυτό κάποτε. Και να πούμε ότι εντάξει, πήγαμε πολύ καλά, οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Ή θα πηγαίναμε για πρώτη ή δεν θα πηγαίναμε. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν ο ελεύθερος πειραματισμός. Εδώ, αν κάποιος από εσάς έμπαινε στο σχολείο την ώρα που δουλεύαμε, θα έβρισκε άλλο μαθητή να είναι στο Facebook, άλλον να ακούει μουσική, μερική και δυνατά κιόλας, ή και δύο-τρία ταυτόχρονα διαφορετικά είδη μουσικής. Να είναι με τις παρέες τους, με τον καφέ τους. Μπορεί να μαλώνανε, μπορεί να είχαν τις διαφωνίες τους. Μάλιστα, όπως είπε και ένας φίλος μου, ο Μανώλης Αργυρόπουλος, που είχα την τιμή να έχω και την κόρη του σε αυτό το πρόγραμμα, είπε ότι τελικά η μεγάλη επιτυχία δεν ήταν όλα αυτά τα βραβεία, αλλά ότι το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών είχαμε καταφέρει να το κάνουμε στέκι για τα παιδιά και πολλές φορές μπορούσαν να δουλεύουν μέχρι τις 3 ή 4 η ώρα το βράδυ για να ολοκληρώσουν αυτό που είχαν σαν project. Άρα, είχαμε εντελώς ελεύθερο πειραματισμό και εντελώς ελεύθερο πρόγραμμα.
Ακούγονται λίγο περίεργα, αλλά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να τους βάλω, θα έρθει στην τάδε ώρα. Ίσως κάποιες ώρες μαζευόμασταν όλοι μαζί να κάνουμε έναν απολογισμό. Τους είχα πει ότι θα έχουν δική τους ατομική αλλά και ομαδική ευθύνη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ίσως πώς τους είχαμε χωρίσει. Κάθε τομέας, είχαμε τον τομέα ας πούμε του software, τον τομέα του hardware και τον τομέα του structure, της κατασκευής του όλου εγχειρήματος. Κάθε ένας τομέας είχε το δικό του αρχηγό, ο οποίος ήταν σε συνδιαλλαγή με τους αρχηγούς τους υπόλοιπους και είχαμε και ένα γενικό αρχηγό, μαθητή πάντα, ο οποίος είχε να κάνει με μένα και έπαιρνε τις οδηγίες πώς θα το πραγματοποιήσει. Οπότε, αυτό είναι σωτήριο για τον εκπαιδευτικό, διότι δεν υπάρχει και ο χρόνος, όλα αυτά τα μακροπρόθεσμα, αν μου επιτρέπετε, προγράμματα, να έρθουν στην ώρα τους. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος στο σύγχρονο σχολείο. Άρα, θα πρέπει οι μαθητές να λειτουργήσουν έτσι. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαθέσει τόσο πολύ χρόνο. Τι έμενε σε μένα? Σε μένα έμεινε να διαχειριστώ τις αποτυχίες, οι οποίες ήταν άπειρες. Για κάθε ίσως επιτυχημένο βήμα που είχαμε, ακολουθούσαν μπορεί και 10 αποτυχημένες προσπάθειες. Έπρεπε λοιπόν να μαζέψω όλα αυτά τα εφηβικά μυαλά, τα οποία απογοητεύονταν, στεναχωριόταν, να τα επαναφέρω και να προχωρήσουμε για κάτι ακόμα καλύτερο και τελικά το πετύχαμε. Επίσης έπρεπε να έχω στη διάθεσή μου πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις, όχι ότι δεν είχαν και τα παιδιά, αλλά έπρεπε και εγώ να έχω πάντα κάποιο backup plan για να μπορώ να το διεκπεραιώσω. Ίσως βλέπετε και στην προβολή, αυτό που βλέπετε είναι το κλειδί του εργαστηρίου. Δίπλα σε ένα φασματοσκόπιο που οι μαθητές κατασκεύασαν και το οποίο το έχω παραδώσει στον αρχηγό της ομάδας για να μπορεί να μπαίνει και ελεύθερα να πραγματοποιεί αυτά τα οποία έχουμε πει. Τα θετικά που είχαμε πάντα σαν ομάδα ήταν ότι φροντίζαμε πάντα οι αποστολές μας να είναι πρωτότυπες. Δηλαδή δεν θέλαμε να κάνουμε μια απλή αποστολή να μετρήσουμε 5 πράγματα ή 10. Θα έπρεπε κάθε τι το οποίο θα μετρούσαμε ή θα φτιάχναμε να έχει και κάποιο σενάριο από πίσω του, θα σας πω περισσότερα στο επόμενο πρόγραμμα. Φροντίζαμε το επίπεδό μας να είναι όσο μπορούμε ανώτερο με τα μέσα που είχαμε. Η δουλειά που δουλεύαμε είναι να ξεκινάμε με ένα απλό μοντέλο, ένα απλό πρωτότυπο. Να βλέπουμε τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει, να το προχωρούμε, να το προχωρούμε, να το βελτιώνουμε μέχρι να φτιάξουμε σε αυτό που δεν μας, σε αυτό το οποίο μας κάνει. Έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ τα παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, διότι όλα αυτά τα τεχνολογικά ζητήματα, σε πραγματικό επίπεδο, όχι μόνο σε μια οθόνη υπολογιστή, ποτέ δεν λειτουργούν όπως τα έχεις σχεδιάσει να λειτουργούν. Η αλληλεπίδραση της τεχνολογίας, της πληροφορικής με το πραγματικό περιβάλλον δεν είναι ποτέ πλήρης. Κάπου συμβαδίζουν, αλλά κάπου η πραγματικότητα σε επαναφέρει. Καταλήξαμε τελικά στο γνωστό μότο ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Πράγματι βγαίνουν όλο και καλύτερα πράγματα. Για τη συνωμοσία του σύμπαντος που σας έδειξα και πιο πριν, πραγματικά μετά από όσες, συγγνώμη, γκάφες που κάναμε, εφόσον καταφέραμε και επιβιώσαμε. Και κάναμε όλα αυτά τα οποία κάναμε, οι μαθητές δηλαδή τα έκαναν. Συγγνώμη να παρασύρουμε καμιά φορά. Πράγματι έχει να κάνει με αυτό ότι μάλλον κάποια συνωμοσία του σύμπαντος υπήρχε και τελικά τα καταφέραμε. Τέλος πάντων, για να καταλήξω, φροντίζαμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αποστολή τόσο στο σύνολό της, όσο και σε ένα επίπεδο λεπτομέρειας. Άμα λέω λεπτομέρεια, ξεκινάμε, θα τις δείτε από τις καταπληκτικές αφίσεις που οι μαθητές φιλοτέχνησαν και έκαναν τρομακτική αίσθηση, μήπως δημιούργησαν σχολή σε όλους τους διαγωνισμούς που πήγαν τα παιδιά μας. Και βέβαια είχαμε πάρα πολύ μεγάλη εκμετάλλευση του εργαστηρίου των φυσικών επιστημών, το οποίο είναι υπερεξοπλισμένο, διότι όλα αυτά τα οποία κάναμε γυρνούσαν πίσω. Όλος ο εξοπλισμός που χρειαστήκαμε για αυτά τα οποία κάναμε έμενε στο σχολείο και χρησιμοποιόταν και για τη διδασκαλία μαθημάτων, δηλαδή ενσωματωνόταν στη διαδικασία. Το έχω. Λοιπόν, τα αρνητικά μας. Αυτά πέφταν κυρίως σε μένα. Έπρεπε να διαχειριστώ κάθε φορά μια άπειρη ομάδα, διότι τα παιδιά που τα έκαναν αυτά ήταν της Δευτέρας Λυκείου. Άρα τέλειωναν το σχολείο, πήγαιναν στην Τρίτη που πρακτικά δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε. Άρα έπρεπε κάθε φορά μια καινούργια ομάδα να πάρει τη σκυτάλη και να συνεχίσει. Οι αποστολές μας φροντίζαμε να είναι πάντα αυξημένης δυσκολίας. Δεν μας αρκούσε να κάνουμε κάτι το απλό ή μια αντιγραφή του προηγουμένου. Βέβαια, δεν το κάναμε μόνο εμείς αυτό. Το επίπεδο των διαφόρων διαγωνισμών που μετείχαμε αντίστοιχα αυξανόταν. Δηλαδή, οι τελευταίες αποστολές που κάναν όλες οι χώρες που μετείχαν ήταν πολύ πιο δύσκολες από τις πρώτες. Άρα, έπρεπε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό το επίπεδο, να εξελιχθούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Μεγάλο πρόβλημα υπήρχε με την οικονομική στήριξη, διότι έπρεπε να πάρω 5-10 μαθητές και να φύγουμε Νορβηγία. Ευτυχώς αυτό είχαμε τη στήριξη των διευθυντών του σχολείου, οι οποίοι έτρεχαν όπου χρειαζόταν, έκαναν τις απαραίτητες αιτήσεις και ας πούμε με απάλεξαν από το θέμα της γραφειοκρατίας
και της διαχείρισης των μακροοικονομικών. Την οικονομική διαχείριση, δηλαδή τι θα χρειαστεί για να φτιάξουμε αυτό ή το άλλο μηχάνημα, την είχαν οι μαθητές. Αυτοί κάναν το δικό τους budget, αλλά ήταν πολύ πιο περιορισμένο φυσικά από το budget που χρειαζόταν για το ταξίδι. Ένα πολύ ευχάριστο για μας τελικά ήταν η κόπωση του κοινού. Την τελευταία φορά που βγήκαμε δεύτερη, ας πούμε, οι πιο πολλοί ήρθαν και μας είπαν: μη στεναχωριέστε, το χρόνο θα βγείτε πρώτη. Από τη στιγμή που και μόνο να είσαι σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, να σε επιλέγουν από όλη την Ευρώπη για ένα διαγωνισμό τέτοιον, ήταν μια τρομερή επιτυχία. Φυσικά δεν μπορώ να μην αναφέρω το επιβαρημένο πρόγραμμα τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών. Το σύγχρονο λύκειο, είμαστε γενικό λύκειο, δεν είμαστε κάποιο. Το γενικό λύκειο, ξέρετε τι προβλήματα έχουν τα παιδιά όσο αφορά το διάβασμά τους και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους. Και φυσικά τις εξετάσεις, οι οποίες θέλουν το χρόνο τους και αυτές. Η ιστορία μας αρχίζει λίγο μοναχικά. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω σε τόσο κόσμο. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε πάρα πολύ μοναχικά. Δηλαδή πριν κάποια χρόνια ήθελα το χόμπι μου, εκτός δηλαδή από τον εαυτό του, τα πάντα που δίνει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη, ήθελα να βγάλω κάτι παραπάνω, δηλαδή κάτι από μένα. Το χόμπι μου αυτή την εποχή ήταν τα computer games. Οπότε αποφάσισα μόνος μου να κάτσω ένα καλοκαίρι και να φτιάξω ένα computer game, το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα είχε σχέση με τη φυσική, μια που διδάσκω φυσική στο τρίτο λύκειο. Η ιστορία που σκέφτηκα ήταν η ιστορία του Γαλιλαίου, μια γοητευτική ιστορία, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Και σε αυτό το παιχνίδι οι μαθητές παίζουν το ρόλο του Τόμας Καμπανέλα, ενός φιλοσόφου, ο οποίος στέλνεται από τον Πάπα να κάνει ανακρίσεις για να δει, να διαπιστώσει για ποιο λόγο ο νεαρός τότε επιστήμονας Γαλιλαίος, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή, αν βρίσκεται σωστά στη φυλακή ή λάθος. Ο Γαλιλαίος είχε την... οι θεωρίες του Γαλιλαίου αμφισβήτησαν τις θεωρίες του Αριστοτέλη, οι οποίες πιστευόταν τότε από τον κόσμο. Για 200 χρόνια η φυσική που διδασκόταν στα σχολεία και που οι σοφοί της εποχής ήξεραν ήταν το Αριστοτέλη. Αυτό... Η πρόφαση του παιχνιδιού είχε κάποια ιστορικά στοιχεία, δεν ήταν ακριβώς σωστό, αλλά υπήρχε κάποια ιστορική βάση. Οι μαθητές έπαιζαν το ρόλο του Καμπανέλα, οπότε έπρεπε να βρουν τα βιβλία του Αριστοτέλη, τα βιβλία τη θεωρία του Γαλιλαίου, τελικά να κάνουν και το πείραμα της Πίζας και να διαπιστώσουν αν τελικά ο Γαλιλαίος έπρεπε να συνεχίσει να μείνει στη φυλακή ή όχι. Η κατάληξη ήταν ελεύθερη. Αποφάσισαν οι ίδιοι μαθητές. Όπως κάναμε αυτό το πρόγραμμα, είπα ότι ήμουν μόνος. Αλλά τελικά. Με προσέγγισαν καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά μαθητές και είπαν: Κύριε, θέλουμε και εμείς την επόμενη χρονιά να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Αρχίσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε την πρώτη ομάδα στο σχολείο που ασχολήθηκε με αυτά τα ζητήματα και να φτιάξουμε το δικό μας computer game. Μάλιστα, πρωταγωνιστής ήταν ο Τέσλα. Όπως το φτιάχναμε αυτό, θυμάμαι μια φορά βγήκε ο τότε διευθυντής στην προσευχή και μας ανακοίνωσε για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό CANSAT. Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός CANSAT είναι ένας διαγωνισμός που απευθύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου οι μαθητές πρέπει να φτιάξουν ένα αντίγραφο ενός δορυφόρου, πολύ μικρό φυσικά αντίγραφο, σε μέγεθος ενός αναψυκτικού. Αυτό το αντίγραφο, μέσα εκεί έπρεπε να βάλουν όλα τα συστήματα και να λειτουργήσουν όπως λειτουργεί ένας κανονικός δορυφόρος, και αυτό είναι το περίφημο CANSAT. Μας το ανακοίνωσε ο διευθυντής του σχολείου. Και συνοηθήκαμε με τα μάτια, αυτό το δέσιμο είχαμε σαν ομάδα. Δηλαδή οι μαθητές μου κάναν. Εγώ έκανα. Οπότε, στη συνάντηση που είχαμε τη μεσημεριανή, αρχίσαμε, όπως γελάτε εσείς, να γελάμε κι εμείς ότι αν ήμασταν καλό σχολείο, θα κάναμε αυτό. Αλλά έλεγα εγώ, λέγανε και αυτοί, λέω, ρε, εσείς, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να το προσπαθήσουμε. Οπότε τελικά προέκυψε ο Ικαρομένιπος. Αν δεν απατώμε, πρέπει να έρθει εδώ. Σε 3, 2, 1, πιστεύω τώρα. Στο παλικάρι που είναι πάνω. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν πήγε στο διάστημα. Δυστυχώς τα CANSAT πηγαίνουν σε ένα χιλιόμετρο. Δεν έχουμε βγει στο διάστημα ακόμα. Δεν ξέρουμε στο μέλλον οι μαθητές μας τι μπορούν να καταφέρουν. Τέλος πάντων. Ο Ικαρομένιπος, βλέπετε την αφίσα που φτιάξαν οι μαθητές, προέκυψε, το όνομα το δώσαμε από το βιβλίο Ικαρομένιπος, την πρώτη ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Τούτος είναι απλώς άδειος, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς πήραμε τα εξαρτήματά του για να φτιάξουμε τα πιο σύνθετα αυτά, δηλαδή χρησιμοποίησε και σαν δάσκαλός μας για τα παιδιά. Και η αποστολή του ήταν να ανεβεί στο διάστημα, να ανεβεί στο ένα χιλιόμετρο, συγγνώμη, κατεβαίνοντας. Εύχομαι να το προβλέπω. Αν βοηθήσει και το TEDx με κάποιους χορηγούς. Λοιπόν,
να ανεβεί σε ένα χιλιόμετρο και κατεβαίνοντας να μας δώσει τιμές πίεσης θερμοκρασίας. Και αυτό που θεωρήθηκε πρωτοποριακό από την ΕΣΑ και μας επέλεξαν ήταν ότι είχαμε αυτό το σενάριο. Ότι δηλαδή αυτό το πράγμα κατεβαίνοντας έπρεπε να φέρει ένα δείγμα του αέρα, το οποίο θα το παίρναμε, θα το αναλύαμε στο εργαστήριο. Είχαμε στήσει ένα εργαστήριο πάνω στην Νορβηγία, κανονικό εργαστήριο ανάλυσης χημικών δειγμάτων. Και θα αποφανόμασταν τι ήταν αυτό. Επειδή, αν ο πλανήτης, συγγνώμη, όπου γίνεται το πείραμα, είναι βιώσιμος. Επειδή, όπως είπα και πριν, ο καθηγητής έπρεπε να διαχειριστεί την αποτυχία, ανακαλύψαμε λίγο πρωτού φύγαμε ότι δεν είχαμε αλεξίπτωτο. Η ομάδα η οποία είχε την ευθύνη του αλεξίπτωτου δεν μπορούσε να το κάνει, δεν βρίσκαμε τα κατάλληλα εφάσματα, νευριάζαμε, τέλος πάντων. Είμαστε έντονα, τα παρατήσουμε, δεν βρίσκαμε και λεφτά τότε. Έτοιμος ήμουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, οπότε σκεφτόμουν, ρε παιδιά, λέω, πείτε μου πώς θέλετε να είναι αυτό το αλεξίπτωτο για να λειτουργήσει. Μου λένε, κύριε, σαν ομπρέλα. Ομπρέλα, έβρεχε κιόλας. Λοιπόν, βγήκαμε και την πρώτη ομπρέλα που βρήκαμε, την κόψαμε, το κάναμε και αυτό πήρε βραβείο. Δηλαδή, το πάνι είναι. Ευχαριστώ. Το παν είναι αυτό που σας είπα, το πείσμα ή η συνωμοσία του σύμπαντος. Ο καθένας επιλέγει τι θα κάνει. Το κάνσατε είναι αυτό, να μην σας κουράσουμε τεχνικά στοιχεία. Έχει μέσα όλα τα συστήματα που έχει ένας κανονικός δορυφόρος, απλά είναι σε αυτό το μέγεθος. Μετά από το Ικαρομένιπο δεν είχαμε κάτι να κάνουμε. Οπότε η νέα ομάδα μαθητών που με προσέγγισε ζήτησε τι μπορούμε να κάνουμε. Στα διάφορα συνέδρια που είχα πάει για το Γαλιλαίο και για το Κάνσατ, είχαμε δει το ζήτημα της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Δηλαδή, υπήρχε ένα. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα ολόκληρο project, το έχει η εταιρεία Lego, η οποία φτιάχνει κάποια πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Δεν είχαμε κάτι να κάνουμε, οπότε σκεφτήκαμε με τους μαθητές, τους πρότεινα να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Πράγματι δέχτηκαν. Φυσικά είχαμε το πρόβλημα, δεν ξέρω αν το βλέπετε στη φωτογραφία. Δεν βλέπετε στη φωτογραφία. Εσύ πού πας τώρα? Με συγχωρείτε, είπα τα αδέρφια σου θα είναι. Άντε, πήγαινε ακόμα, είσαι μικρός, φύγει πίσω. Τα αδέρφια του θα ήταν. Αυτός δεν είχε καμιά. Στεναχωρέθηκε, άντε φέρ τον μου σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Με τα αδέρφια σου, κάτσε. Με τα μεγάλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βέβαια το πρόβλημα το βλέπετε. Είχαμε ένα ρομπότ για 40 άτομα. Τελικά, με ενέργειες που κάναμε, γίναμε γνωστοί στη Μυτιλήνη. Ο κύριος Τάσος Μπαλής μας χάρισε άλλο ένα. Από τις ενέργειες της ομάδας γίναμε ακόμα πιο γνωστοί και στο Πανελλήνιο και μας έδωσαν άλλα 3 πακέτα. Αλλά αυτή τη στιγμή στο σχολείο μας έχουμε 5 πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής, όπως αυτά, ώστε μπορούν τα παιδιά μας και ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ήδη από την πρώτη ηλικία χρησιμεύει σαν θερμοκήπιο ιδεών αυτό το πράγμα για να μάθουν τα παιδιά στα πλαίσια του μαθήματος του project πώς μπορούν να φτιάξουν μια ομάδα, να βάλουν ένα στόχο και να πραγματοποιήσουν μια αποστολή για τα πιο δύσκολα τα οποία ακολουθούν στη δευτέρα ηλικίου. Το επόμενο πρόγραμμα που κάναμε ήταν ο Ικαρομένιπος. Ο Ικαρομένιπος είναι αυτός εδώ, που αποστολή του ήταν εκτός από πίεση και θερμοκρασία, κατεβαίνοντας, να ανοίξει 2 κάμερες, οι οποίες 2 κάμερες να πάρουν βίντεο του εδάφους, από το οποίο με κάποιο editing που θα κάναμε, θα καταφέρναμε να πάρουμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση. Πράγματι, τον φτιάξουμε, είναι αρκετά πιο περίπλοκος από τον προηγούμενο. Και μια που μιλάμε για διατήρηση αποτυχίας, 2 μήνες, 3 μήνες πρωτού πάμε στην Νορβηγία, ανακαλύψαμε ότι τα λογισμικά που είχαμε υπόψη απαιτούσαν απόσταση μεταξύ καμερών 140 μέτρα. Ή τα παρατάμε ή συνεχίζουμε. Ψάξαμε, βρήκαμε και τελικά βρήκαμε κάποια προγράμματα φωτογραμετρίας, τα οποία βγάζουν ένα ψευτοτρισδιάστατο φυσικά, όχι πραγματικό αυτό, και το οποίο δεν απαιτούσε όλο αυτό το πράγμα και το οποίο είναι και free. Το Photosynth, το γνωστό πρόγραμμα. Και έτσι καταφέραμε και προχωρήσαμε και βγάλαμε πέρα και αυτή την αποστολή. Μετά από τον Ικαρομένιπο 3D, εξού και το όνομα, είχαμε τον Αρίσταρχο. Στον Αρίσταρχο πάλι ήταν αυτός εδώ. Είχαμε το άλλο το πρόβλημα, ότι αυτό εδώ το πράγμα είχαμε σκεφτεί να βάλουμε ένα solar tracker, ο οποίος solar tracker θα βασιζόταν σε 2 servo motor, τα οποία το ένα γυρίζει οριζόντια και το άλλο κατακόρυφα, και στόχος ήταν, δεν μπορούσα να το βάλω να το λειτουργήσει, δυστυχώς, έχει διάφορα από το πέσιμο προβλήματα, προσανατολιζόταν προς τον ήλιο,
Άρα μπορούσαμε να πάρουμε από εκεί το φάσμα του ήλιου, να κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις πάνω στον ήλιο, αλλά πάλι είχαμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πάλι 2-3 μήνες πρωτού πάμε. Όλα αυτά που θέλαμε δεν χωρούσαν. Οπότε έπρεπε πάλι να πρωτοτυπήσουμε και τι σκεφτήκαμε σαν ομάδα. Το ίδιο το κουτί να μην είναι πια κουτί, αλλά είναι ενεργό μέρος της μέτρησης. Φροντίσαμε λοιπόν και το κάτω μέρος με το πάνω να κινείται ανεξάρτητα και έτσι τελικά να μπορέσει να λειτουργήσει. Μάλιστα θεωρήθηκε και το πιο ανώτερο, μας το υπεύθυνε, δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα, το πιο ανώτερο τεχνολογικά κάνσα, το οποίο είχε πάει στο διαγωνισμό. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Μανώλης Κουλικάρης, που μας διέδεσε τον τριάστατο εκτυπωτή, αλλά κυρίως οι μαθητές, οι οποίοι έμαθαν να λειτουργούν τον τρισδιάστατο εκτυπωτή σε ένα μήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στη Μυτιλήνη τρισδιάστατο εκτυπωτή. Οι μαθητές μας τον ανακάλυψαν, έμαθαν να το λειτουργούν και το κατασκεύασαν. Παραλυπόμενο. Όπως το βλέπετε, ετοιμάστηκε στις 3 η ώρα το πρωί και 6 ώρα το πρωί πετούσαμε για Νορβηγία. Δηλαδή, από μόνο του ήταν ένα εκπληκτικό εγχείρημα αυτό που κάναν οι μαθητές μας. Για τελευταίο σας άφησα αυτό που κάνουμε τώρα στο σχολείο. Αποφασίσαμε στο σχολείο να κάνουμε κάτι λίγο πιο ελαφρύ και ίσως να εμπλέξουμε και ολόκληρο το σύλλογο του σχολείου. Όπως ασχοληθήκαμε πράγματι με ένα πρόγραμμα Erasmus. Εγώ προσωπικά γύρισα στην παλιά μου αγάπη, στα computer games, που είναι ένα computer game με θέμα τη ζωή του Ηρακλή, όπου πλέον η εμπλοκή είναι ολοκλήρου του συλλόγου και έχουμε ακόμα και άλλα δύο σχολεία, από Ισπανία και από Λιθουανία, με τα οποία συνεργαζόμαστε. Οπότε, αν θέλω, γιατί κάποτε πρέπει να καταλήξω κιόλας, όταν θέλουμε κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρουμε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ίσως είναι θέμα επιμονής. Όπως και να έχει, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι εγώ πάντα ήθελα να γίνω αστροναύτης. Όταν το έλεγα ή στους καθηγητές μου ή στους γονείς μου, εντάξει, δεν έπαιρνα κάποια απάντηση. Απλά θέλω να πω... θέλω να πω απλά ότι εγώ δεν πήγα στο διάστημα, πήγε το κάνσατ. Τα κατάφερε και πήγε. Δηλαδή έκανε ένα μέρος το ονείρο. Απλά στα παιδιά μας αυτό πρέπει και στους καθηγητές να εμφυσίσουμε. Ότι αυτό πρέπει να λέμε στους μαθητές, ότι πραγματικά δεν υπάρχει όριο. Αυτό που λέμε το όριο είναι το άπειρο. Απλά πρέπει ο καθένας το όνειρό του να το πραγματοποιήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.